θέση μου είναι, έχω την τιμή να είμαι στη Φιλαρμονική, διευθυντή σχολών και αρχιμουσικός της μπάντας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Οι αρμοδιότητές μου έχουν να κάνουν με το να φροντίζω όλο το έμψυχο μουσικό υλικό της Φιλαρμονικής, από τον υπαρχιμουσικό, τους δασκάλους, τους μουσικούς, μέχρι τους πιο νέους μαθητές, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα, να λειτουργούν εύρυθμα οι σχολές και όλες οι δραστηριότητες της Φιλαρμονικής. Η σχέση μου με τη μουσική θα έλεγα ότι ξεκίνησε από την πολύ μικρή μου ηλικία, τα πολύ παιδικά μου χρόνια, τα αδερφικά ίσως χρόνια, όταν οι άνθρωποι της οικογένειας μου πήγαιναν σε κάποιες εκδηλώσεις, είτε λιτανίες, παρελάσεις που γίνονται πολύ συχνά στην Κέρκυρα, αλλά και σε συναυλίες φιλαρμονικών, όπου αυτό με άγγιξε πάρα πολύ και όταν άρχισα να οριμάζω, ζήτησα μόνος μου να πάω στη φιλαρμονική, το θεωρούσα επιβεβλημένο. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από τη ζωή μου είναι να περνάει κάτω από το σπίτι μου μια μπάντα. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Καταρχήν, όταν εγώ προσωπικά όταν βρίσκομαι στο πόντιουμ, είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι μοναδικό. Είτε στην πρόβα, είτε στη συναυλία, κυρίως σε μια συναυλία, αλλά και στις πρόβες, όταν προετοιμάζουμε τα κομμάτια και τα έργα τα οποία θα αποδώσουμε στη συναυλία. Τα μειονεκτήματα, θα έλεγα, είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για να μελετήσεις και να κατέχεις ένα έργο, πράγμα που σε βγάζει από τη δυνατότητα να ασχοληθείς με άλλες δραστηριότητες. Αυτό που αγαπάω περισσότερο στη δουλειά μου είναι η επαφή, η επικοινωνία με τους νέους μουσικούς. Είναι πολύ δημιουργικό να πλάθεις χαρακτήρες, θα έλεγα, μέσω της μουσικής, μέσω των προβών, μέσω των μαθημάτων. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο και μοναδικό. Το γεγονός ότι ζω στην Κέρκυρα, το νησί της μουσικής, που επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη 18 φιλαρμονικών, είναι μόνο θετικό στο να είναι κάποιος μουσικός στην Κέρκυρα και να εργάζεται. Στο κομμάτι του ανταγωνισμού, αυξάνει σίγουρα τον ανταγωνισμό η παρουσία όλων αυτών των σωματείων, των φιλαρμονικών, αλλά όταν ο ανταγωνισμός είναι η ευγενής άμυλα που λέμε, είναι μόνο θετικό και ανεβάζει το επίπεδο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι δεν επηρεάζει καθόλου αρνητικά. Οι συμβουλές που θα έδινα σε έναν νέο μουσικό ο οποίος θέλει να γίνει μαέστρος είναι καταρχήν να είναι συνειδητοποιημένος για αυτό που πάει να κάνει. Και το λέω αυτό διότι οι σπουδές που απαιτούνται και ο χρόνος είναι πάρα πολλοί. Πρέπει να μείνει πιστός ο σπουδαστής στο αυστηρό αλλά απαραίτητο πρόγραμμα σπουδών για να γίνει κάποιος μαέστρος και φυσικά να έχει υπομονή και να μελετάει πάρα πολύ.